Φτάνω στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας, γιατί έβλεπα στην σελίδα της Ψαρής ότι τα έργα στην Κεραλιμανιώτισσα, εκείνος ο ιερός θαυματουργός ναός, κτίσμα του 885, δεν θυμάμαι, πατέρα Νικόλα, ότι έχει πάρει μια άλλη πορεία και ότι εδώ έρχονται οι εργασίες επισκευής, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ζημιές του χρόνου. Και πραγματικά χάρηκα, γιατί η προσπάθεια ήταν πολύχρονη και από τη δική σας την πλευρά και από τους κατοίκους της Ψαρής Φοράδας, για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, μαζί με πολλούς άλλους από την περιφέρεια, την αρχαιολογία κλπ. Με πάρα πολλές πιέσεις, γκρίνια, εντάσεις πολλές φορές, αλλά κοιτάτε που φτάσαμε και χαίρομαι. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Επίσης. Και σε εσάς και στο κρατές του ράδιο το 1994. Όπως θα είπατε ακριβώς είναι. Είχαμε πολλές εντάσεις, πολλές καθυστερήσεις, πολλά. Είμαστε όμως στην ευχάριστη θέση. Πήγανε 5 χρόνια νομίζω για να φτάσει διαδικαστικά το θέμα εδώ, να εκταμιευθούν λεφτά, να εγκριθούν λεφτά, να προχωρήσουν οι μελέτες. Φτάσαμε τα 5 χρόνια, πατέρα Νικόλα. Το 18 που κατατέθηκε η μελέτη, έχουμε 22-23 τώρα, έτσι. Όλα καλά. Και όλα καλά. Το ζητούμενο είναι ότι φτάσαμε να δουλεύετε το έργο, να ο ναός δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα να βγάλουμε το νερό έξω. Εγώ πιστεύω ότι ο καιρός είναι καλός, αλλά οι βροχές θα αναψύσουν πάλι το νερό, πάλι θα είναι μέσα, αλλά ο εργολάβος είναι εγκατεστημένος. Με έχει διαβεβαιώσει ότι θα αρχίσουν εντός των ημερών η αποκατάσταση της στέγης, γιατί τώρα δουλεύεται ο προάβλιος χώρος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουν τα μπεντένια με πέτρες της περιοχής γύρω-γύρω. Ο προάβλιος χώρος μου είπε ότι στο πανηγύρι της Παλαγίας θα είναι έτοιμος, θα κάνουμε πάλι το πανηγύρι εκεί, αλλά έξω. Επίσης, οι συντηρητές από την αρχαιολογία είπαν ότι θα αρχίσουν άμεσα την αποκατάσταση στο εσωτερικό, στις τοιχογραφίες. Αυτές τις σημειώσεις έχω, αυτά λες. Αυτό είναι κάτι παραπάνω και επιπλέον, πατέρα Νικόλα, αν καταλαβαίνω, διότι ναι, μεν ο εξωτερικός χώρος που το χρειαζότανε. Βέβαια, ένα μεγάλο θέμα είναι ο δρόμος που από το γεντρικό κατεβαίνει προς την Ψαρή Φοράδα. Πόσο είναι, 1 χιλιόμετρο, πόσο είναι η απόσταση? Το γεντρικό δρόμο στην Παναγία είναι 500 μέτρα, 600 δεν είναι παραπάνω. Ωραία, είναι στα 500-600 μέτρα. Είναι κάτι που θα πρέπει να το δουν. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να γίνει εκταμίευση καινούριου κονδυλίου από την περιφέρεια, με πόσα αιτήματα κλπ. Και αν εγκρίνεται από την αρχαιολογία, αλλά να μην το καθυστερούμε και πάρα πολύ, γιατί είδατε τόσα χρόνια, 18-2023, έχουμε περάσει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι θετικό το γεγονός ότι αμέσως μετά, και το αμέσως μετά δεν ξέρω αν εννοείται. Από ό,τι σας έχουν πει, Φεβρουάριο ή Μάρτιο, ότι πάνε στην οροφή της εκκλησίας για να σταματήσει να μπαίνει το νερό μέσα. Ακριβώς. Περιμένουν, ο εργολάβος με διαβεβαίωσε ότι περιμένουν να έρθουν κάποια υλικά τα οποία έχουν παραγγελθεί στη Θεσσαλονίκη για την αποκατάσταση της στέγης. Ναι. Αυτό ξέρω. Ναι. Αυτό ξέρω μέχρι τώρα. Αυτό ξέρω. Ναι. Είπαν ότι πρέπει και από την υπηρεσία, από την αρχαιολογία, ότι πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η στέγη για να μην τραβάνε η τύχη την υγρασία από τη βροχή. Αν πέσει η βροχή, το όγκος της βροχής που έπεφτε άλλα χρόνια που ακόμα δεν έχει πέσει, και δεν πιστεύω να μην πέσει. Χειμώνας είναι, μέσα στην καρδιά του χειμώνα είμαστε, κάποια στιγμή θα αρχίσουν οι βροχές. Πρέπει λοιπόν να αποκατασταθεί άμεσα η στέγη. Η στέγη είναι το ζητούμενο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η εναλλακτική με τον Άιλο. Ναι, γιατί ήταν σοφή. Μην ξαναπάμε πάλι στον Άιλο, γιατί αυτό δεν ήταν. Όχι. Ήταν σοφή. Το μνημείο δεν είναι για να μπαίνει ένα Άιλο. Το μνημείο δεν είναι για να μπαίνει ένα Άιλο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά επειδή είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, ήταν σοφή τα προηγούμενα χρόνια.
Γι' αυτό. Δηλαδή να κάνουμε λίγο σιούμερ. Άμα μα ζωριστούν, πάλι θα το βάλουμε. Δηλαδή, αλλά δεν είναι λύση αυτό να παίρνει κανένα γρόνο. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Είναι άμεσα να αρχίσει η εργασία στη στέγη. Έτσι, να προλάβουν με τον καιρό και με τις βροχές. Γι' αυτό το λόγο το είπα και εγώ. Διότι τα προηγούμενα χρόνια μόνοι σας προσπαθήσατε ως κάτοικοι, ως εκκλησιαστικό συμβούλιο, εσείς προσωπικά, να βρείτε τη λύση για να γλιτώσετε αυτό το μνημείο, τον ιερό θαυματουργό ναό της Παναγίας της Κερα Λιμανιώτισσας, που δεν είναι απλά αξιοθέατο όπως λένε κάποιοι, αλλά είναι ένα σημείο πίστης και ελπίδας πανελλαδικά για πάρα πολύ κόσμο. Εμείς με την ευαισθησία, η Κερα Λιμανιώτισσα. Με τη συγγνώμη που διάκοψα, εμείς με την ευαισθησία που μας κατέχει εκεί κάτω για πολλά πράγματα, ακόμα και για την Εκκλησία, δεν θα αφήσουμε το μνημείο να καταρρεύσει. Εμείς θα το σκεπάσουμε πάλι και προστατεύσουμε, αλλά σας είπα, δεν είναι λύση εμείς να επεμβαίνουμε σε αυτό. Να τελειώνουν οι εργασίες. Φαντάζομαι ότι έχετε τώρα τις οδηγίες του εργολάβου, αλλά αυτό που πολύ περισσότερο, ξέρετε, πατέρα Νικόλα, γιατί ήταν κάτι που, ξέρετε, δεν κουβεντιαζόταν με ευκολία, είναι αυτό που σας είπαν, αυτό που είπατε εσείς πριν από λίγο, ότι πάτε μετά στην ανάδειξη των αγιογραφικών στο εσωτερικό του ναού. Βεβαίως, βεβαίως. Θα έχει στη μελέτη, προβλέπεται και αυτό, και μάλιστα είχαμε και την επίσκεψη από τον συντηρητή Βυζαντινών Αρχαιοτήτων από την Αρχαιολογία, ο οποίος έκανε μια αυτοψία και είπε ότι όταν μπούμε εδώ μέσα θα έχουμε πολλή καθυστέρηση, γιατί υπάρχει δουλειά. Δεν ξέρετε ότι αυτές οι δουλειές, οι εργασίες καθυστερούν, γιατί πάνε πόντο-πόντο. Δεν είναι σοβάζατο, σοβαδίσια αμφίλης, πρέπει είναι πόντο-πόντο. Είναι πολύ καθυστέρηση. Εγώ για όλα αυτά χαίρομαι, διότι υπάρχει μια εξέλιξη και είναι πολύ καλή και θετική αυτή η εξέλιξη. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που είπατε, και η σωτηρία του ναού και το πανηγύρι στον προαύλιο χώρο 15 του Αυγούστου του 2023 και όλες οι εργασίες που πρέπει να γίνουν και στο εξωτερικό του ίδιου του κτίσματος του ναού, αλλά και στο εσωτερικό του. Και δεν πειράζει, ας πάρει και 2 χρόνια ακόμα και 3 χρόνια εγώ ακόμα. Χαίρομαι, το ζητούμενο είναι να μείνει. Οι εργασίες. Χαίρομαι. Αυτό. Αναρχίσανε μάλλον οι εργασίες. Ναι. Γιατί είχαν σταματήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, αλλά ξαναρχίσανε πάλι. Αυτό είναι και το μεγάλο το ζητούμενο. Να πάνε λοιπόν έτσι όλα καλά και για εκείνους που σας ακούν από την περιοχή και για εκείνους οι οποίοι πραγματικά χαίρονται με αυτές τις εξελίξεις, έτσι όπως τις είδα μέσα από τη σελίδα της Ψαρής Φοράδας. Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα Νικόλαε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, να είστε την υγειά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ότι κάνετε. Και να ξέρετε ότι το μνημείο θα το προστατεύσουμε με νύχια και με δόντια. Να το ξέρετε. Είμαι σίγουρη. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.